στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η αντιδήμαρχος και εκ νέου υποψήφια με τον υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο Ανοιχτή Ορίζοντες και το Γιάννη Κουράκη, η κυρία Μαρία Ξυλούρη Ξημέρη. Καλό σας μεσημέρι από το Ράδιο 984. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σε ένα δύσκολο ποστό, βεβαιότατα, που έχει να κάνει με το προσωπικό, έχει να κάνει με όλες αυτές τις αμφισβητήσεις, τις πικρίες που το τελευταίο διάστημα εκφράζονται, εξαιτίας βέβαια της ακολουθούμενης πολιτικής. Μιλάω για τους υπαλλήλους οι οποίοι χάνονται, που χάνουν τη θέση εργασίας, σε αυτό αναφέρομαι, σε ένα δύσκολο ποστό που έχει να κάνει με την οργάνωση, σε ένα δύσκολο πόστο που έχει να κάνει με την οργάνωση των χρηματοδοτικών, αν θέλετε, σχεδίων του Δήμου και των προγραμμάτων. Κυρία Ξημέρη, πώς τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά? Να είστε καλά. Λοιπόν, πραγματικά είναι έτσι όπως τα λέτε. Η περίοδος αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πέρα από το οργανωτικό θέμα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε του Καλλικράτη, προέκυψαν και αυτά όλα τα προβλήματα, τα θεσμικά, τα οικονομικά, που μας επηρέασαν άμεσα. Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές, ακόμα και αν δεν το θέλεις, έρχεσαι απέναντι ή έχεις απέναντι σου ανθρώπους που ξέρεις μπορεί να πούνε και μια κουβέντα παραπάνω, εξαιτίας του ότι ακριβώς είναι επικραμμένοι, ότι ανατρέπονται τα δεδομένα τους, ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός, η ίδια τους η ζωή. Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό το έχουμε νιώσει το τελευταίο 1,5 χρόνο ειδικά πάρα πολύ έντονα, και κατανοώ απόλυτα και την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που έχει περιλάβει όλους τους υπαλλήλους και του Δήμου μας βέβαια, γιατί προκύψαν πολλά θέματα απανωτά και μάλιστα ένιωθα πάρα πολύ άσχημα κι εγώ ίδια που ήμουν στη δύσκολη θέση να έρχομαι κάποιες στιγμές να εκτελώ πράγματα που δεν ήταν ούτε στα θέλω μου ούτε στα πιστεύω μου. Που δεν ήταν βεβαίως στα θέλω και στα πιστεύω κανενός από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακριβώς. Γιατί δεν ήταν θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακριβώς. Η οποία προσπαθούσε να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ακριβώς. Και νομίζω βέβαια ότι προς το παρόν τα έχουμε καταφέρει, ευτυχώς, και στο Δήμο Ηρακλείου τουλάχιστον δεν έχουν χάσει τη δουλειά τους άνθρωποι προς το παρόν, και ελπίζω ούτε και στο μέλλον, γιατί θα το παλέψουμε πάρα πολύ και το παλεύει βέβαια κεντρικά και η ΚΕΔΕ και ο Δήμαρχος ο δικός μας που θεσμικά έχει σημαντικό ρόλο μέσα σε αυτήν. Είναι βασική, είμαστε απόλυτοι σε αυτό, ότι δεν θέλουμε κανείς υπάλληλος να χάσει τη δουλειά του. Αυτό σημαίνει διεκδίκηση, αυτό σημαίνει αγώνας, αυτό σημαίνει σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και ρήξη, ωστόσο, κυρία Ξυλούρη, για να έχει λόγο και ρόλο εν τέλει η τοπική αυτοδιοίκηση, διότι σας το λέω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι λένε, μα αν δεν έχετε ρόλο και λόγο, τότε τι θέλετε? Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, ότι σαφώς είμαστε αποφασισμένοι αν χρειαστεί και για ρήξεις, και το έχουμε δείξει νομίζω και στο παρελθόν σε κάποιες περιπτώσεις όπου χρειάστηκε. Δώσαμε μάχες, ήρθαμε αντιμέτωποι με το κεντρικό κράτος και σαν Δήμος Ηρακλείου και σαν ΚΕΔΕ, και τα καταφέραμε σε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι και αυτό το εκτιμούν και οι εργαζόμενοι, ειδικά του Δήμου μας. Τους οποίους μάλιστα θέλω και πάρα πολύ να τους ευχαριστήσω, γιατί έχουν υποστεί τις συνέπειες πάρα πολύ έντονα όλες αυτές τις κρίσεις. Έχουν μειωθεί και αριθμητικά, και παρόλα αυτά υλοποιούν στο ακέραιο τη δουλειά τους και με υπερβολικό ζήλο, θα έλεγα. Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε για το Δήμο τους εργαζόμενους, τους δημότες. Το κρατάω αυτό ως πρώτη μέρημνα. Όχι ως πρώτη μέρημνα, το κρατάω αυτό ως πρώτη τοποθέτηση. Πάμε λίγο παρακάτω για να δούμε πόσο ικανοποιημένοι και πώς θα καταφέραμε και σε άλλους τομείς. Με δεδομένο τις δηλώσεις του Δημάρχου, αλλά και άλλων συναδέλφων σας στο πρόσφατο παρελθόν, ότι ξέρετε, ο Δήμος Ηρακλείου τα κατάφερε. Κατάφερε να πάει βήματα μπροστά ακόμα και σε μια κρίσιμη περίοδο, και βέβαια μέσα από τους τομείς που εσείς οι ίδιοι διαχειρίζεστε, κυρία Μαρία Ξυλούρη Ξημέρη.
Να, έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, σίγουρα τα καταφέραμε. Παρόλο που οι συνθήκες, σας είπα, ήταν δύσκολες, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την οικονομική μας και τη διοικητική μας αυτοτέλεια όσο ήταν δυνατόν. Και στο μέλλον βέβαια θα τη διεκδικήσουμε ακόμη παραπάνω. Αυτό είναι σίγουρο. Καταφέραμε να, όπως σας είπα και πριν, κανείς εργαζόμενος να μην έχει χάσει τη δουλειά του. Προσπαθήσαμε και μέσα δικαστήρια και θεσμικά επάνω να κρατηθούν οι θέσεις και να τακτοποιηθούν όσα παιδιά βγήκαν σε διαθεσιμότητα από το δικό μας Δήμο. Και είναι όλοι σε κάποιες άλλες θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν θα πειραχτούν και ποτέ στο μέλλον. Χρηματοδοτικά προγράμματα. Θέλω να πάτε σε αυτά. Βεβαίως. Όσον αφορά την απασχόληση, χρηματοδοτικά προγράμματα υλοποιήσαμε τις κοινοφελούς εργασίας γύρω στα 1.000 άτομα περίπου, 1,5 χρόνο τώρα, απασχολήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου. 600 από το πρώτο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας και 350 περίπου από το δεύτερο, και έπεται και συνέχεια τέλη Μαΐου και το Σεπτέμβριο, όπου θα υλοποιηθεί το ίδιο πρόγραμμα. Πέραν αυτών όμως, σαν Δήμος, είμαστε συμπράττοντες φορείς σε πολλά προγράμματα που έχουν να κάνουν και με την απασχόληση. Ναι. Και με την προετοιμασία ανέργων ανθρώπων για μελλοντική μετά είτε ιδιωτική, ατομική είτε συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα. Και βέβαια είμαστε σε απορροφητικότητα ευρωπαϊκών προγραμμάτων γενικότερα, πέραν των έργων υποδομής. Ας μην πάω σε αυτό εγώ καθόλου, γιατί δεν είναι και δικό μου αντικείμενο σαν, στο θεσμικό ρόλο που έχω. Θεματικά, που είμαστε, μέχρι στιγμής. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους σε απορροφητικότητα. Να μιλήσω λίγο για το κομμάτι που διαχειρίζομαι και σαν αντιπρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης, που έχουμε όλα τα κοινωνικά προγράμματα ουσιαστικά, βοήθεια στο σπίτι, κέντρο ημερησίας φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ιατροκοινωνικό κέντρο Ρωμά. Αυτά τα τέσσερα προγράμματα, τα οποία έχουν διπλασιάσει την απορροφητικότητα από το 10 και μετά. Δεν υπήρχε ούτε ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7, εξυπηρετούνται 500 παιδιά, εργάζονται 30 άτομα, 30 νέοι άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων. Έχουμε 4 κέντρα ημερήσιας φροντίδας, ενώ είχαμε 1. Και βέβαια διατηρούμε και ενισχύουμε το βοήθεια στο σπίτι, ένα θεσμό που είναι καταξιωμένο στη συνείδηση όλου του κόσμου, και τον επεκτείνουμε με τις δυνατότητες που έχουμε. Βοήθεια στο σπίτι. Επεκτείνουμε ένα θεσμό που ξέρουμε πόσες βολές έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα, και εγώ κρατάω αυτό το οποίο λέτε εσείς, γιατί είναι το καλό έτσι όπως ακούγεται. Προσπαθούμε και επεκτείνουμε αυτό το θεσμό, γιατί ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και πόσοι άνθρωποι αυτοί πραγματικά έχουν ζήσει στην καθημερινότητά τους την αγωνία, την απαξίωση, δεν θα έχω δουλειά, και εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι γνωρίζουν από την άλλη, ακούγοντάς μας πάρα πολύ καλά, το ποια είναι η προσφορά των εργαζόμενων. Η προσφορά των εργαζομένων, ειδικά σε αυτό το τομέα, σε αυτό το πρόγραμμα, είναι τεράστια και την αναγνωρίζουμε όλοι. Και γι' αυτό και θα αρχή μας είναι, και μάλιστα και στη διακήρυξη μας μέσα υπάρχει, και του Δημάρχου και όλης της Δημοτικής Αρχής, να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν μόνιμες θέσεις εργασίας σε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Διασφάλιση των κοινωνικών προγραμμάτων ουσιαστικά και το πώς το σύνολό τους, γιατί ακριβώς είναι αυτό που είναι και το μεγάλο ζητούμενο αυτή την ώρα και υπό τις παρούσες συνθήκες, οικονομική κρίση και τα όσα βιώνουμε ως χώρα και ως πολίτες αυτής της χώρας. Ακριβώς. Γιατί αν δεν διατηρήσουμε και την κοινωνική συνοχή, δεν μπορεί, είναι ένα προαπαιτούμενο πιστεύω εγώ της όλης οικονομικής ανάπτυξης. Γιατί αν δεν έχεις και πολιτικές πρόνοιας, δεν μπορείς να αποφύγεις μετά τα φαινόμενα και του κοινωνικού αποκλεισμού και όλα αυτά με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και είναι ένας βασικός συντελεστής της όλης ανάκαμψης που θέλουμε να έρθει σιγά σιγά. Μάλιστα.
Κυρία Μαρία Ξυλούρη Ξημέρη, να υπενθυμίσουμε ότι είστε αντιδήμαρχος και υποψήφια εκ νέου Δημοτικής Σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο Ανοιχτή Ορίζοντες και το Γιάννη Κουράκη.